εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου αδελφοί και σεβαστοί πατέρες, θα αναφερθούμε πού αλλού, αλλά στη Σαμαρίτιδα. Θα ήθελα να δούμε λίγο το πρόσωπο αυτό, γιατί μέσα στο πρόσωπο αυτό θα πρέπει να συναντήσουμε το δικό μας πρόσωπο. Καταρχάς σας γυρίσουμε στα χρόνια που ο Χριστός δρούσε στην Αγία Γη, στο Ισραήλ. Ευρίσκεται στη Σαμάρια. Τι είναι η Σαμάρια? Είναι σαν να λέμε ότι ευρίσκεται στην Ήπειρο. Ευρίσκεται στην Ήπειρο ο Χριστός, στην περιοχή της Ηπείρου. Το Ισραήλ μέχρι και σήμερα χωρίζεται σε διάφορες περιοχές, όπως χωρίζεται και η Ελλάδα. Πελοπόννησος, Ρούμελη, Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και ούτω καθεξής. Χωρίζεται λοιπόν σε διάφορες περιοχές η Ελλάδα. Άρα αυτή τη στιγμή ο Χριστός είναι σαν να λέμε βρίσκεται στην Ήπειρο. Ευρίσκεται στην περιοχή της Σαμάριας και μας εντοπίζει το Ευαγγέλιο σε ποιο σημείο ευρίσκεται. Ευρίσκεται εκεί που ο Πατριάρχης Ιακώβ είχε φτιάξει ένας από τους τρεις Πατριάρχες, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Είχε φτιάξει αυτό το πηγάδι, το οποίο το είχε ανοίξει για τις ανάγκες του. Και γι' αυτό ονομάζεται και φρέαρ του Ιακώβ. Σε αυτό λοιπόν το πηγάδι πηγαίνει ο Χριστός και κάθεται. Αλλά να άκουσε λίγο, έρχεται μια γυναίκα από την περιφέρεια. Δεν μας λέει το όνομά της. Είναι, είπαμε, σαν να είναι ο Χριστός στην Ήπειρο και παρουσιάζεται ξαφνικά μια Ηπειρώτισσα. Εκεί παρουσιάζεται μια Σαμαρίτινα, από τη Σαμάρια, από την ευρύτερη περιοχή της Σαμάριας, και πηγαίνει να πάρει νερό. Όταν πήγε να πάρει νερό όμως, ο Χριστός της ανοίγει κουβέντα. Σίγουρα την καλωσόρισε, αυτά τα προσπηδάει το Ευαγγέλιο, δεν αναφέρει λεπτομέρειες, και το Ευαγγέλιο θέλει να μπει στην ουσία του θέματος. Και το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο έχει πάρα πολλά σοβαρά θέματα που εξετάζει. Πάρα πολλά σοβαρά θέματα. Για να δούμε ποια είναι αυτά. Το πρώτο, η Σαμαρίτιδα του κάνει την ερώτηση. Πώς εσύ, του λέει, που έρχεσαι από την περιοχή της Ιουδαίας, πώς εσύ μιλάς μαζί μου? Και μας εξηγεί το Ευαγγέλιο ότι οι Σαμαρίτιδες και οι Ιουδαίοι δεν μιλώνουσαν.
Γιατί δεν μιλιόντουσαν? Είχαν τσακωθεί και είχαν διαφωνήσει από θρησκευτικές διαφορές. Ποια θρησκευτική διαφορά είχαν? Ότι οι μεν Ιουδαίοι πίστευαν ότι οι θυσίες προς τον αληθινό Θεό και οι προσευχές έπρεπε να γίνονται στο ναό του Σολομώντα, οι δε Σαμαρίτες έλεγαν ότι πρέπει να γίνονται στο όρος Γαριζίν. Είχαν αυτή τη διαφορά. Και αυτή η διαφορά τους είχε φέρει τόση κόντρα ανάμεταξύ τους που δεν μιλιόντουσαν. Ο ένας χαρακτήριζε αιρετικό τον άλλο. Και σαν αιρετική ο ένας δεν χαιρέταγε τον άλλο. Και γι' αυτό η Σαμαρίτιδα του λέει, πώς εσύ Ιουδαίος δέχεσαι και μου μιλάς, αφού δεν μιλιόμαστε. Και εκεί η Σαμαρίτιδα, εν πάση περιπτώσει, του λέγει ότι ήρθε να πάρει νερό για το σπίτι της, για τους δικούς της. Και ο Χριστός της λέει, θέλεις να πιεις και να σου δώσω εγώ από το δικό μου το νερό? Τα χάνει η Σαμαρίτιδα. Τι νερό έχεις εσύ και πώς θα το βγάλεις, αφού ούτε κουβά δεν έχεις? Πώς θα βγάλεις μέσα από το πηγάδι νερό για να μου δώσεις? Και της λέει, το νερό που θα σου δώσω εγώ, όταν το πιείς δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται να ξαναδιψάσεις. Άρα μίλαγε για κάποιο άλλο είδους νερό ο Χριστός. Και εκεί τι λέει, ναι, δώσω. Αφού θέλεις, λέει, να σου δώσω και να πάρεις, άντε φωναξέ μου τον άντρα σου. Και εκεί, τα χάσε εκείνη. Απαντάει, λέει, δεν έχω άντρα. Είμαι ανήκαντρη. Δεν έχω άντρα. Σωστά της λέει, είπες, δεν έχεις άντρα. Γιατί πέντε που είχες, αλλά για αυτόν που έχεις, ο έτος δεν είναι κανένας άντρας. Ζούσες μέσα στην πορνεία, χωρίς να ήταν όμως κανένας από τους πέντε, αλλά και αυτόν που έχεις, να είναι άντρας. Σωστά είπες. Εκείνη παγώνει για δεύτερη φορά. Και παγώνει γιατί σου λέει, είναι άγνωστος. Είναι Ιουδαίος. Οπότε τη κόβει και αρχίζει και λέει, θεωρώ, νομίζω, πιστεύω, διαισθάνομαι ότι εσύ μου λες όλη μου τη ζωή. Και πρέπει να τη την είπε ο Χριστός. Δεν πρέπει να έμεινε μόνο στους πέντε άντρες και σε αυτόν που είχε. Πρέπει να έπαιρνε και περισσότερα. Γιατί απαντάει η Σαμαρία και λες, λέει, ελάτε, λέει, να τον γνωρίσετε, λέει, στους κατοίκους της Σαμάριας. Είναι πραγματικός προφήτης, διότι μου περιέγραψε όλη μου τη ζωή. Ό,τι έχω κάνει και δεν έχω κάνει. Πιστεύω, λέει, ότι εσύ είσαι προφήτης. Και αρπάζει την ευκαιρία. Ποιος αρπάζει την ευκαιρία? Προσέξτε. Ότι μια γυναίκα που είναι βυθισμένη μέσα στην αμαρτία έχει αλλάξει 5-6 άντρες σαν πουκάμισα, βρίσκεται μέσα στην πορνεία στην ουσία, και όμως αυτή η γυναίκα έχει ερωτήματα. Και του λέει, επειδή πιστεύω ότι είσαι προφήτης, να σε ρωτήσω κάτι. Πού πρέπει να λατρεύουμε το Θεό? Στο όρος Γαριζίν ή στο ναό του Σολομώντα? Και εδώ έρχεται ο Χριστός και λέει μια μεγάλη αλήθεια που δεν είχαν πει μέχρι τότε κανένας εκ των φιλοσόφων. Κανένας δεν είχε πει αυτή την αλήθεια. Τι, μια μεγάλη αποκάλυψη. Για μας δεν φαίνεται αποκάλυψη. Εμείς σήμερα το ακούμε σαν να είναι κάτι το γνωστό. Αυτό που είπε όμως τότε ο Χριστός ήταν βόμβα. Γιατί ξέρετε τι είναι να πιστεύεις
ότι ο ήλιος είναι Θεός. Και όταν αναταίει να πέφτεις να τον προσκυνάς. Και όταν ξαναβγεί ο ήλιος πάλι να τον προσκυνάς. Ξέρετε τι είναι να έχεις μερικά αγάλματα. Της Αθηνάς, του Δία, του Ποσειδώνα. Και να λες ότι αυτό το μάρμαρο είναι ο Θεός. Και από το μάρμαρο να ζητάς την υγειά σου, να σε βοηθήσει. Και αυτό το πίστευαν οι άνθρωποι. Αυτή ήταν η πίστη τους. Όπως πίστευαν τότε ότι ο Θεός ημέν βρίσκεται μόνο στο όρος Γανεζή. Οι δε πίστευαν ότι ο Θεός είναι μόνο μέσα στο ναό του Σολομώντα. Και έρχεται και λέει, τι της λέει, πνεύμα ο Θεός. Δεν είναι μόνο μέσα εδώ. Οπουδήποτε μπορεί να λατρεύεται. Και στο όρος Γανεζήν και στο ναό του Σολομώντα και θα λέγαμε εμείς σήμερα και στην εκκλησιά μέσα μπορεί να προσευχηθείς, αλλά και στο βουνό μπορεί να προσευχηθείς και μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να προσευχηθείς και στο σπίτι σου μπορεί να προσευχηθείς. Είναι πανταχού παρόν γιατί είναι πνεύμα. Αυτό ανατάραξε όλα αυτά που πίστευαν μέχρι τότε. Ανέτρεπε αν θέλετε όλη την τότε θεολογία. Όλη η θεολογία που είχαν μέχρι τότε την άφηκε στον αέρα. Ότι ο Θεός είναι πνεύμα και ως πνεύμα λατρεύεται και ότι αναπαύεται σε πνευματικούς ανθρώπους. Δεν έχει καμία σχέση με την ύλη και με τα υλικά αντικείμενα. Μέχρι εδώ το ξέρετε. Από το Ευαγγέλιο το ακούτε κάθε χρόνο. Πού κρύβεται το μυστικό τώρα? Το μυστικό κρύβεται ότι ο Θεός, πατέρες και αδελφοί μου, αυτή την αλήθεια δεν την είπε στην Εκκλησία. Αυτή την αλήθεια δεν την είπε στους αρχιερείς. Αυτή την αλήθεια δεν την είπε στους ιερείς, στο ιερατείο. Τη μεγαλύτερη αλήθεια ο Χριστός την εναπέθεσε στην καρδιά μιας πόρνης. Φαντάζεστε τι ανατροπή γίνεται. Σε καμία ιερά σύνοδο της εποχής του ο Χριστός δεν αποκαλύπτει αυτή την αλήθεια. Σε κανέναν ιερέα, σε κανέναν μοναχό, σε κανέναν αρχιερέα. Πιάνει μια πόρνη τη Σαμαρίτιδα που συζούσε παράνομα, ζούσε μέσα στην αμαρτία και σε αυτή την αμαρτωλή γυναίκα της αποκαλύπτει τη μεγαλύτερη αλήθεια που έχει ακουστεί και για το τι είναι ο Θεός. Τι είναι ο Θεός πνεύμα. Και αυτή τη μεγάλη αλήθεια τη λέει σε μια πόρνη. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Και γιατί πρέπει να μας προβληματίσει? Για πάρα πολλούς λόγους. Διότι άραγε την εποχή του Αντιχρίστου, όταν έρθει ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ, θα πάει και θα πει τις αλήθειες στους πατριάρχες, στους αρχιερείς, στους ιερείς ή στους μοναχούς, ή θα τους παρακάμψει όπως παρέκαμψε και ο Χριστός, ή θα τους βάλει στην πάντα και δεν θα τους δώσει σημασία. Ή μήπως όταν μιλήσει ο προφήτης Ηλίας θα μιλήσει όπως μίλησε ο Χριστός, με σκληρά λόγια για τους αρχιερείς, τον Άννα και τον Καϊάφα. Θυμηθείτε τι τους είπε στους ιερείς ο Χριστός όταν μίλησε? Τους είπε υποκριτές, τους είπε φίδια, τους είπε τάφους και κονιαμένους και τι δεν τους έσωπε. Το θυμόσαστε το τι είπε. Και αντιθέτως τη μεγαλύτερη αλήθεια πήγε και την αποκάλυψε σε μία αμαρτωλή γυναίκα.
Ο Θεός λέει αποκαλύπτει το θέλημά του σε αυτούς που είναι πρόθυμοι να το εκτελέσουν. Σε αυτούς ο Θεός αποκαλύπτει το θέλημά του και την αλήθεια. Οι υπόλοιποι όταν έχουν κλειστά τα αυτιά της ψυχής τους και κλειστά τα πνευματικά τους μάτια, δεν τους αποκαλύπτει ό,τι αξίωμα κι αν έχουν. Μόνο αυτή την αλήθεια είπε. Μόνο αυτή την αλήθεια. Είπε κι άλλη αλήθεια. Πάλι μεγάλη και τρομερή. Αυτή εκστασιασμένη από όλα αυτά που ακούει, γιατί βλέπει την αλήθεια μπροστά της. Και κάτσε να το ρωτήσω, λέει, και κάτι άλλο. Παρότι ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα και παρότι αυτή η γυναίκα ζούσε μες στην αμαρτία, εν τούτης, όπως σας είπα, στα αυτιά της είχαν πάει κάποια θρησκευτικά πράγματα. Και εκείνη την περίοδο γινόταν κάποια συζήτηση. Έτσι αποκαλύπτεται. Τι συζήτηση γινότανε? Θα έρθει ο Μεσσίας. Ήρθε ο Μεσσίας. Έρθει το Μεσσίας. Θα έρθει ο Μεσσίας. Είχανε αυτούς τους προβληματισμούς. Και ο ένας έλεγε ήρθε. Ο άλλος έλεγε έρχεται. Ο άλλος έλεγε θα έρθει. Δεν έχουν ακόμα έρθει οι προφητείες. Όταν θα έρθουν οι προφητείες θα δούμε τι θα γίνει. Θα σας ενημερώσουμε. Και καταλαβαίνετε ότι γινότανε ένας φαύλος κύκλος. Οι μένα να λένε έρχεται, οι άλλοι μπορεί και να έχει γεννηθεί, οι άλλοι θα έρθει, δεν είναι ο καιρός ακόμα, μην αναμένετε. Οπότε βλέποντάς τον ότι είναι προφήτης, βλέποντάς τον ότι της λέει τις αμαρτίες της, βλέποντας τα όσα της λέει, γυρίζει ξαφνικά και του λέει: έχω ακούσει, άνθρωπέ μου, του λέει, ότι έρχεται ο Μεσσίας. Πες μου εσύ την αλήθεια. Ήρθε, θα έρθει, έρχεται στο μέλλον, τι γίνεται? Και πάλι τη μεγαλύτερη αλήθεια την αποκαλύπτει σε μία πόρνη ο Χριστός. Και όχι στο ιερατείο. Το πρέπει να πει πολλά σε εμάς τους ιερείς. Αυτό πρέπει να πει πολλά σε εμάς τους ιερείς. Και τι γυρίζει και της λέει? Ποιον αναζητάς, το Μεσσία? Εγώ είμαι ο λαλός. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Εγώ που σου μιλάω. Η δεύτερη μεγάλη αλήθεια. Αυτό δηλαδή που βασίζεται η πίστη μας όλοι, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, είναι ο Μεσσίας. Αυτό σημαίνει Μεσσίας. Η λέξη Μεσσίας στα ελληνικά σημαίνει Χριστός. Είναι ο Χριστός του Θεού, ο Χριστός του Κυρίου, ο εκλεκτός του Θεού, ο Υιός του Θεού. Αυτό σημαίνει Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και λέει εγώ είμαι, της λέει. Και προσέξτε ότι αυτό δεν το αποκάλυψε ούτε στους Αποστόλους του, εκείνη μέχρι εκείνη την ώρα. Δεν το είχε πει ούτε στους αρχιερείς, αλλά πάλι το λέει, αδέλφια μου, σε μία πόρνη. Σε μία αμαρτωλή γυναίκα. Γιατί αποκαλύπτεται και λέει όλα αυτά σε μία αμαρτωλή γυναίκα? Γιατί ο Χριστός ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Ήρθε να σώσει τους ανθρώπους που έχουν επίγνωση της αμαρτίας τους. Ήρθε να σώσει τους ανθρώπους που θέλουν να σωθούνε. Ήρθε να σώσει τους ανθρώπους που έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους και θέλουν να ακούν το λόγο του Κυρίου για τη σωτηρία τους. Αποκαλύπτεται, σας είπα, ο Θεός. Και αποκαλύπτει το θέλημά του σε εκείνους που είναι έτοιμοι να το εφαρμόσουν. Δεν αποκαλύπτει ο Θεός το θέλημά του στους περιέργους. Δεν αποκαλύπτει ο Θεός σε αυτούς που έχουν χτίσει
τείχους μέσα στα αυτιά, στα αυτιά τους. Αποκαλύπτεται ο Θεός και λέει τις αλήθειες και δεν τον ενδιαφέρει για το ποιος είναι. Βλέπετε λοιπόν ότι έρχεται ο Χριστός να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο και το αποκαλύπτει τις ιδιότητες του, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και εγώ είμαι ο Υιός του, είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο Σωτήρας. Και αυτό μίλησε με στην καρδιά της γυναίκας εκείνης Σαμαρίτιδας. Μίλησε και έκτοτε ακολουθούσε τον Χριστό. Και έκτοτε ακολουθούσε τον Χριστό. Έβαλε τον Χριστό μέσα στην ψυχή της. Άλλαξε από την ώρα που συνάντησε τον Χριστό, από την ώρα που τον γνώρισε, από την ώρα που του μίλησε και της μίλησε, άλλαξε όλη η ζωή της γυναίκας. Και πήρε το όνομα Φωτεινή. Γιατί? Διότι γνώρισε το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, είπε ο Χριστός. Ο ελθόν πρόσμε, ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έτσι το φως της ζωής. Εγώ είμαι, λέει, το φως του κόσμου. Όποιος έρχεται κοντά μου, δεν θα περπατήσει ποτέ, μα ποτέ, στο σκοτάδι. Εδώ είναι ένα μεγάλο μήνυμα. Εμάς αποκαλύφθηκε ο Θεός. Εμάς μας μίλησε ο Χριστός μες στην καρδιά μας. Και για να μιλήσει ο Χριστός μες στην καρδιά μας, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Πρέπει να σπάσουμε τον καθρέφτη που ωρεοποιεί τα πράγματα. Γιατί εμείς ωρεοποιούμε τους εαυτούς μας. Και γι' αυτό δεν αποκαλύφθηκε στους κληρικούς. Για θυμηθείτε πως ονόμασε ο Χριστός τους κληρικούς της εποχής του, υποκριτές. Ουέιμι γραμματής και φαρισαίοι υποκριτές. Δηλαδή άλλοι δείχνετε και άλλοι είστε. Χορογεύεται με λίγα λόγια. Χορογεύεται το κοσμάκι. Αυτό είπε ο Χριστός. Και γι' αυτό σε αυτούς τους υποκριτές δεν απεκάλυψε ο Χριστός την αλήθεια. Γιατί ήξερε ότι χορογεύεται. Εν αντιθέση, όταν της είπε της γυναίκας, πήγαινε φώναξε τον άντρα σου, εκείνη θα μπορούσε να πει δύο λεπτά να πάω. Δύο λεπτά να πάω και να φέρει αυτό που συζεί. Και να πει τούτος είναι, δεν έχουμε παντρευτεί ακόμα, κανονίζουμε να παντρευτούμε. Αλλά είπε την αλήθεια. Έσπασε τον καθρέφτη. Άνδρα ουκέπω. Δεν έχω άνδρα, ενώ είχε. Και της λέει σωστά είπες ότι δεν έχεις. Απεκάλυψε αυτό που ήτανε. Εμείς το κάνουμε. Αποκαλύπτουμε τον εαυτό μας, αδέλφια μου. Αποκαλύπτουμε τον εαυτό μας. Η προηγούμενη ομιλία ήταν περί εγωισμού. Το θυμόσαστε. Αποκαλύπτουμε εμείς τον εαυτό μας. Βγαίνουμε να πούμε στους άλλους ποιοι πραγματικά είμαστε. Το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Θυμηθείτε ότι στους πατέρες της Μονής, αν δεν θυμούμε καλά, σας το είπα την προηγούμενη φορά, έρχονται πολλοί επισκέπτες και πάνε να τους συμβουλευτούν. Γιατί ο κοσμάκης βλέπει ράσο και εμπιστεύει. Κάτι που δεν εμπιστεύτηκε ο Χριστός. Κάτι που δεν εμπιστεύτηκε. Χριστός. Μακριά του καθότανε. Το σεβότανε, πήγαινε στον ναό, αλλά μακριά. Αυτό κάτι πρέπει να μας πει. Όχι ότι θα έχουμε ασέβεια απέναντι στο ράσο, δεν ασέβεσαι ούτε ο Χριστός. Το σεβάστηκε, πήγαινε στον ναό, πήγαινε στις ακολουθίες, κανονικά. Αλλά όμως τις αλήθειες τις είπα μου. Τις είπε σε εκείνους που ήταν έτοιμοι να σπάσουν τον καθρέφτη και να βγάλουν τον εαυτό τους πραγματικά. Στους ταπεινούς.
Αυτούς αγάπησε ο Χριστός. Και ο αμαρτωλός που έχει συνέστηση της αμαρτωλότητός του, αυτός έχει την ταπείνωση, αδελφοί. Γιατί οι υπόλοιποι υποκρινόμαστε. Οι υπόλοιποι, ο ένας κοροϊδεύει τον άλλο. Μην ξαναρχίσω σαν την προηγούμενη φορά. Έρχεται η νύφη σας στο σπίτι ή έρχεται η πεθερά σας στο σπίτι και είστε μπροστά τους με μπριγάδα. Μόλις φύγει όμως, μόλις φύγει την πεθερά ή την νύφη, είτε η γειτόνισσα ή την κουνιάδα, την είδες τώρα, άκου τι μου έλεγε. Αυτή είναι, του λέτε, βλέπεις τι έλεγε τώρα. Απαράδεκτη. Αλλά τι να κάνω, να τσακωθώ, δεν μπορώ. Να τσακωθώ. Μην τραβήξω τα άκρα. Αυτό τι δείχνει, ότι άλλοι είμαστε μπροστά και όχι μόνο με την πεθερά, με την ύφη. Με το γείτονα το ίδιο κάνουμε. Με το φίλο μας το ίδιο κάνουμε. Που έρχονται οι φίλοι στο σπίτι να μας πούνε χθες του Αγίου Κωνσταντίνου, της Αγίας Ελένης, χρόνια πολλά, σας γιορτάζανε. Αλλά όμως, όσοι ήρθαν στο σπίτι σας και σας χαιρετούσανε, ήσασταν με λιγάρι. Μόλις φύγατε το Σάββατο όμως. Καταπληψία, μπορεί να το κάνετε όλοι. Αλλά αυτό γίνεται. Αυτό ήθιστε. Ακόμα μπορεί να σχολιάσεις και να πεις και κοίτα πως ήταν. Λες το χούφταλο, κοίτα πως βάφτηκε. Πως φύγει. Αν είχε βάψει πολύ το μάτι ή οτιδήποτε. Λες κοίτα πως βάφτηκε. Ή φόραγε παντελόνι. Αν δεν βλέπει τις πατσές της, λες. Το παντελόνι, τη μάρα. Δεν βλέπω την έντα με ένα βήμα. Αυτό γιατί δεν το έπαιζε μπροστά της. Αυτό γιατί δεν το έπαιζε μπροστά της. Αρχίζει η κυρία Μαρία μου. Με τον αφόδη μες στον τάφο. Εμείς πούμε τα δυο. Το παντελόνι, δεν το θέλεις. Αφού είχε σκοπό, μετά να το σχολιάσεις. Γιατί αν δεν το σχολιάσεις και δεν σε ενοχλούσε, δεν είχε λόγο να της το πεις, γιατί δεν σε ενοχλεί. Εάν όμως φεύγοντας, ή το κάνουμε και σ' άλλο. Έχουμε τη γιορτή, τραπεζώνουμε. Και λέμε, φάτε, φάτε και από αυτό. Φάτε και από την πιτούλα. Φάτε, έχω και λίγο τζατζικάκι. Φάτε και από το άλλο. Φάτε και από αυτό, είναι πολύ ωραίο. Το έφτιαξε πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, και από αυτό. Και μόλις φύγεις, λέει Παναγία μου, τον Αγγλέο ρε το, γιατί δεν σταμάταγε. Το καταπέτασε πάρα. Όταν φύγεις το λένε όμως. Μπροστά δεν το λέει. Αυτό λοιπόν αδέρφια μου, χαρακτηρίζει την υποκρισία μας. Χαρακτηρίζει ότι δεν είμαστε φιλαλήθεις. Ότι αυτό που σκεπτόμαστε δεν το λέμε πάντοτε. Άρα λοιπόν θα αποκαλύψω τον πραγματικό μου εαυτό. Αν αποκαλύψω τον πραγματικό μου εαυτό, ούτε τα παιδιά μου μπορεί να μην μου μιλάνε. Υπάρχει περίπτωση ούτε τα παιδιά μου να μην μου μιλάνε. Για σκεφτείτε, μπορεί να έρθει μια μαμά να εξομολογηθεί και έρχεται. Και μου λέει, τι να πω πάτε μου στο γιο μου. Αν πω στο γιο μου στην κόρη μου και ανοίξω το στόμα μου και της τα πω, θα γίνει χαμός. Και έτσι και εγώ το κλείνω, δεν μιλάω, υπομένω, προσεύχομαι. Και δεν λέει στην κόρη. Ούτε πολλές φορές η κόρη σου λέει στην εξομολόγηση, τι να σου πω πάτε μου για τη μάμα. Που κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, παιδί μου, γιατί δεν της τα λες της μάνας σου. Αφού κάνει όλα αυτά, γιατί δεν της τα λες. Είναι μεγάλη γυναίκα, είναι τώρα, άμα της συναχωρήσω, άσε, πάει κάνει κεφαλικός. Πειράζει, άσε, τόσα χρόνια έτσι ήταν, τώρα θα τα αλλάξω εγώ. Άρα δεν έχουμε πραγματικές σχέσεις. Δείτε όμως ότι η Σαμαρίτιδα μόνη της βγήκε και είπε, ναι, άνθρωπο και. Και έτσι είπε ο Χριστός, είπε στην αλήθεια. Και ο Χριστός επειδή είναι η αλήθεια, της αποκάλυψε και άλλες τρομερές αλήθειες, αυτές που δεν είχε κάνει σε όλο το ιεραρχείο που υποκρίνεται. Και ίσως δεν τους αποκάλυψε ούτε στους θρησκευόμενους της εποχής του. Για να μπορούσε να πει τις αλήθειες αυτές στο ευσεβές πλήρωμα της εποχής εκείνης. Στους εκκλησιαζόμενους της εποχής. Ούτε σε εκείνους είπε ο Χριστός τις μεγάλες αλήθειες. Έπιασε μια αμαρτωλή γυναίκα.
Άρα ένα που δεν θέλει ο Χριστός μας είναι σίγουρα η υποκρισία. Γι' αυτό σας είπα, ψάχτε να βρείτε μέσα στο Ευαγγέλιο τον εαυτό μας. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αυτό το Ευαγγέλιο τι έχει να πει για μένα. Έλεγα λοιπόν ότι έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι στο μοναστήρι πολλές φορές και πιάνουν τους πατέρες, πότε τον έναν, πότε τον άλλον, πότε τον άλλον. Και λένε τον πόνο τους, τη θλίψη τους και προσπαθούν να συμβουλευτούν. Άμα δεν είμαι εγώ εκεί, ρωτάνε τους πατέρες. Και έχω πει στους πατέρες, μην δίνετε συμβουλές. Μην δίνετε συμβουλές. Πρώτα απ' όλα μπορεί να δώσετε λανθασμένη συμβουλή. Υπάρχουν οι πνευματικοί, είναι δύο-τρεις που είναι πνευματικοί, εξομολόγοι. Αυτούς στείλτε εκεί να ρωτήσουν. Μην ρωτάτε και μην εισέρχεστε σε θέματα που άπτονται της πνευματικής ζωής του άλλου. Διότι για να χειριστείς την ψυχή του αλλού, πού θα την οδηγήσεις. Αλλά έρχεται η κυρία Μαρία, έρχεται ο Κυριώργος, έρχεται η κυρία Λέ, έρχεται ο κύριε Κώστας, βλέπει ένα ράσο, βλέπει ένα παπά στην ενορία του, πάει να του πει τον πόνο. Πάει να πει τον πόνο της η άλλη. Με ποιο θράσος και θάρρος εισερχόμεθα και κάνουμε τους συμβουλάτορες. Σημαίνει ότι θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι κάτι είμαστε. Και έρχομαι εγώ να συμβουλέψω εσένα. Και έχω πει στους πατέρες, από την ώρα που θεωρώ τον εαυτό μου ότι εγώ μπορώ και συμβουλεύω, έχω μέσα μου εγωισμό. Είμαι ικανός να συμβουλέψω. Γιατί, επειδή φοράς το ράσο. Επειδή φοράς το ράσο και έχεις καλόγρια ή έχεις καλόγερος ή έχεις παπάς, έχεις την δυνατότητα να συμβουλεύσεις. Και έτσι λέω, αν θέλετε να συμβουλεύετε, θα είστε φιλαντήτης. Όταν έρχεστε να εξομολογηθείτε, μου έρχεστε με ένα χαρτάκι και πάνω στο χαρτάκι έχετε γράψει 10, 20, 50, 100 αμαρτήματα. Αυτό το χαρτάκι μην το σκίσετε, αλλά όταν έρθει ο κ. Μανώλης να εξομολογηθείτε, να σου πει τον πόνο του ή να τον συμβουλεύσεις, πάρε το χαρτάκι και αρχίνα να λες. Πριν σου μιλήσω κ. Μανώλη μου, θέλω να ξέρεις με ποιον μιλάς. Εγώ λοιπόν είμαι. Εκείνο το αμάρτημα, εκείνο το αμάρτημα. Εκείνο το αμάρτημα, εκείνο το αμάρτημα, εκείνο το αμάρτημα, αυτό το αμάρτημα. Να τα ακούσει και τα 10, τα 20, τα 50. Και αφού τα ακούσει τα αμαρτήματά σου, μετά πες του, τώρα θέλεις καλέ μου ή καλή μου να σε συμβουλέψω. Θα φύγει τρέχοντας ο άνθρωπος. Θα φύγει τρέχοντας. Άρα, το βλέπετε γιατί ο Χριστός δεν πήγε, γιατί υποκλεινόμαστε. Γιατί υποκλεινόμαστε. Να γιατί δεν πήγε στο ιερατείο. Να γιατί δεν πήγε αδέρφια μου στο ιερατείο. Και όποιος δεν είναι υποκριτής, μηδέ μου εξαιρεμένο, θα σηκώσει τη χέρι του. Όπως είπε ο Χριστός, όποιος είναι αναμάρτητος, εδώ, πρώτος τον είδα παλέτω. Άρα όταν έρθει ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ, λέτε να έρθει να μας πάρει τα χαβέρια, να μας πει καλημέρα σας, την ευχή σας πατέρες, την ευχή σας μακαριότατε, την ευχή σας ευασμιότατε. Ήρθα να μιλήσω περί Αντιχρίστου, θα με αφήσετε. Λέτε να περάσει να πάρει την ευλογία και την άλλη, εγώ ξέρετε για να σας μιλάω εδώ. Πέρασα από το γραφείο του Αρχιεπισκόπου και μου έδωσε την ευλογία και την άδεια. Ιδάλλως δεν μπορεί να μιλήσεις μέσα σε μία μητρόπολη ή σε ένα ναό αν δεν έχεις σε ένα χώρο την ευλογία και την άδεια του εκάστοτε Μητροπολίτου ή του Αρχιεπισκόπου στην, αν είσαι μες τα όρια της Αρχιεπισκόπης. Αν είσαι στο Πατριαρχείο πρέπει να έχεις την άδεια του Πατριάρχη. Και εγώ σας ρωτώ. Θα πάει ο προφήτης Ηλίας, πώς θα βλέπετε. Δηλαδή θα έρθει ο προφήτης Ηλίας και θα πάει στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
και θα του πει «Μακαριότατε, είμαι ο προφήτης Ηλίας», αυτό που λέει η Γραφή, και ήρθα να κηρύξω ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Όπως δεν πήγε ο Μεσσίας να πει «Είμαι ο Μεσσίας» και δεν το είπε και ούτε του ζήτησε την άδεια, αλλά βγήκε μόνος του και κήρυτε, το ίδιο θα κάνει και ο προφήτης Ηλίας. Γιατί? Για τα προσκρούσει πάνω στην υποκρισία μας. Και δεν θα υπολογίσει. Και τότε το ιερατείο, ιερείς και ιερχιερείς, θα δείτε με αποφάσεις συνόδου, ιερά σύνοδο, θα συνέρχεται και θα ξανασυνέρχεται και θα καταδικάσει τον προφήτη Ηλία. Και τότε έχει να γίνει μεγαλύτερη σύγχυση. Η μεγαλύτερη σύγχυση θα γίνει στον κόσμο. Γιατί η μεν ιερά σύνοδος θα λέει, αυτός ο άνθρωπος που λέει ότι ο προφήτης Ηλίας είναι πλανεμένος, οι άλλοι θα λένε κάποιοι άλλοι αρχιερείς ή ιερείς ευλαβείς, γιατί λέει πώς θα τον ξεχωρίσουμε. Λένε οι Άγιοι ότι το Πνεύμα το Άγιο στους ευλαβείς επισκόπους, στους ευλαβείς αρχιερείς, στους ευλαβείς αρχιεπισκόπους θα αποκαλυφθεί η αλήθεια στην καρδιά τους. Από τους μοναχούς, τους ιερείς μέχρι και τους αρχιερείς. Και θα τους πληροφορήσει ο Θεός ότι αυτός είναι ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ. Θα λάβουν αυτή την πληροφορία. Οι άλλοι που δεν θα τη λάβουν θα καταδικάσουν. Αλλά σκέφτεστε τι σύγχυση θα γίνει τότε. Σκέφτεστε τι έχει να γίνει. Αυτό δεν έγινε, αδέλφια μου. Και την εποχή του Χριστού. Αυτό είχε πάθει η Σαμαρίτιδα. Άκουγε τον έναν αρχιερέα που έλεγε έρχεται ο Χριστός. Ο Γαμαλιήλ έλεγε, ετούτος είναι, εάν δεν είναι, μην το καταδικάσετε, θα εξαφανιστεί μόνος του. Οι άλλοι έλεγαν, άρον, άρον, σταύρος τον αυτόν, απατεώνας είναι. Και οι ίδιοι πάθαν σύγχυση. Πάθαν σύγχυση. Και γιατί πάθαν τη σύγχυση? Διότι βασιζόντουσαν στα του εαυτού τους. Υποκρινόντουσαν. Και το Πνεύμα του Άγιον δεν κάθεται στην καρδιά του υποκριτή. Και γι' αυτό ο Χριστός αποκαλύπτει αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι είναι ο Μεσσίας, το αποκαλύπτει, αδέρφια μου, σε μια ταπεινή γυναίκα. Σε μια γυναίκα που συζούσε. Και τη λέω ταπεινή γιατί? Διότι είχε συνέστηση της αμαρτωλότητός της. Και δεν τράπηκε να του το πει. Άμα σας ρωτήσει τώρα, μια κυρία έτσι, ή ένας κύριος, άμα σας ρωτήσει, έχετε μοιχεύσει ποτέ, θα απαντήσετε αμέσως εσύ, ναι, έχω μοιχεύσει. Θα τη δράσει και να έχεις μοιχεύσει, δεν είναι αυτά που με ρωτάτε. Ενώ εκείνη δεν τράπηκε, ούτε ήξερε πως θάτσε. Έναν άντρα έβλεπε. Μην κοιτάτε εμείς που ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Εκείνη έβλεπε έναν άντρα με κελεμπίες, όλοι φόρουσαν κελεμπίες τότε. Πήγε στο πηγάδι, της λέει να σου δώσω νερό να πιείς, από το δικό μου νερό, φώναξε μου τον άντρα σου και εκεί το αποκαλύφθηκε τη ζωή της. Αυτό δείχνει ότι ήταν απλή γυναίκα και ταπεινή. Αυτό που δεν το έχουμε εμείς. Να γιατί ο Θεός αναπαύεται μέσα στους ταπεινούς. Να γιατί αγκάλιασε ο Χριστός, αδέρφια μου, τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Γιατί αυτή είναι και η εργασία της Εκκλησίας. Αυτό είναι το έργο να κάνω εγώ στην ψυχή μου, αλλά και κάθε ιερέας στην ψυχή του και εσείς στη δική σας ψυχή. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Ποιο είναι το έργο, τι έκανε ο Χριστός? Αυτή την αμαρτωλή γυναίκα, τι την έκανε? Φως. Και της έδωσε το όνομα Φωτεινή. Και έγινε και εις Απόστολος. Τι σημαίνει εις Απόστολος? Ίση με τους Αγίους 12 Αποστόλους. Λίγοι έχουν το όνομα αυτό. Να ονομάζονται εις Απόστολοι. Να είναι δηλαδή το έργο τους ίσο ενώπιον του Θεού με το έργο των 12 Αποστόλων. Είναι εις Απόστολος. Και ονομάστηκε Φωτεινή γιατί σκόπιζε παντού μετά το φως. Γνώρισε το φως
και μπήκε μέσα στην ψυχή της. Πώς μπήκε στην ψυχή της, αφού πρώτα εξομολογήθηκε. Αφού είπε ότι ναι, Κύριε, αλήθεια λες. Πέντε άντρες είχα και αυτό που έχω τώρα, πάλι δεν είναι άντρας μου. Την αλήθεια λες. Και ζήτησε άφεση αμαρτιών. Αυτό λέγεται εξομολόγηση στη γλώσσα μας. Είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως που καθαρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά πρέπει να το θέλω να καθαριστεί. Πρέπει να θέλω να μπει μέσα μου το φως. Και γι' αυτό αδέλφια μου, σκοπός μας είναι να γίνουμε φως. Δεν βλέπετε στις εκκλησίες, στους ναούς που πάτε, ότι στις αγιογραφίες κάποια πρόσωπα έχουν φωτοστέφανο. Δεν έχουν όλα. Δεν έχουν όλα. Δηλαδή ένα παράδειγμα να σας πω. Αγιογραφούμε και κάνουμε τους τρεις παιδες εν καμίνο. Ποιος έριξε τα τρία παιδιά μέσα στο καμίνι? Ο Ναβουχοδονόσορας. Ζωγραφίζουμε λοιπόν στην αγιογραφία του Ναβουχοδονόσορα και ζωγραφίζουμε και τους τρεις παιδες. Μία εικόνα είναι αυτή. Φωτοστέφανο ποιος παίρνει στο κεφάλι του? Οι τρεις παιδες. Αλλά στην εικόνα μέσα είναι και ο Ναβουχοδονόσορας. Έχουμε τον Χριστό αγιογραφία ενώπιον του ποντίου Πιλάτου. Ο Χριστός έχει φωτοστέφανο. Ο Πιλάτος δεν έχει. Έχουμε τον Χριστό στη Βαϊοφόρο. Πάνω στο γαϊδουράκι ο Χριστός και οι 12 Απόστολοι και πίσω ο κόσμος. Ο κόσμος δεν έχει φωτοστέφανο. Έχει ο Χριστός και οι 12 Απόστολοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιος γίνει φως, αυτός θα πάρει και φωτοστέφανο. Σκοπός λοιπόν της ζωής μας είναι να γίνουμε φως. Αυτό που πέτυχε η Αγία Φωτεινή. Αυτό που πέτυχε η Αγία Φωτεινή. Έγινε φως. Σκοπός λοιπόν της ζωής μας είναι να γίνουμε φως κι εμείς. Φως να γίνουμε. Έχω έναν φίλο που έρχεται στο μοναστήρι και ονομάζεται Φωτεινός. Υπάρχει Φωτεινή και ο Φωτεινός. Άρα οι άντρες να γίνουμε, οι γυναίκες Φωτεινή και οι άντρες να είμαστε Φωτεινός. Η Φωτεινή με όμικρον γιώτα. Να λάμπουμε δηλαδή. Γιατί πρέπει μέσα στην ψυχή μας να πλέψει άπλε το φως. Αλλά για να ζήσει το φως μέσα στην ψυχή μας, να ζήσει ο Χριστός, γιατί ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Και γιατί το είπε ότι «Εγώ είμαι το φως του κόσμου»? Διότι αδέλφια μου, και είπε το εξής, όποιος πάρει από αυτό το φως, ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έχει το φως της ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αδέλφια μου το εξής. Όταν λέει ο Χριστός ότι δεν θα περπατήσει κανείς στη σκοτία, γιατί ποιος θα πάει στο σκοτάδι? Μάλλον το σκοτάδι με τι το ταυτίζουμε? Με την κόλαση. Γιατί? Γιατί ταυτίζουμε το σκοτάδι, παρακαλώ, με την κόλαση? Διότι δεν υπάρχει φως. Στο δωμάτιό σας το βράδυ είναι σκοτεινά. Έχει σκοτάδι. Αν ανοίξετε το φως, το σκοτάδι εκεί πάει φώτα, περίπατο. Έφυγε. Το σκοτάδι έφυγε. Άρα σκοπός μας είναι το να γίνουμε φως. Όπως έγινε η Αγία Φωτεινή. Όπως έγινε η Αγία Φωτεινή. Σκοπός μας να γίνουμε φως. Γιατί? Διότι όποιος γίνει φως δεν μπορεί να ζήσει στο σκοτάδι. Γιατί μόλις έρθει το φως, φεύγει το σκοτάδι. Το καταλαβαίνετε? Άρα, αν γίνω φως, δεν μπορώ να πάω στην κόλαση. Δεν θα κολλαστώ. Αν γίνω φως, δεν θα κολλαστώ.
Γιατί είμαι φως και η κόλαση έχει σκοτάδι. Άρα μόλις πάω και στην κόλαση να πάω, αφού είμαι εγώ φως, θα φεύγει το σκοτάδι. Και όπου είναι το φως, εκεί είναι ο Χριστός. Ο τόπος μετατρέπεται σε παράδεισο. Άρα λοιπόν στόχος της ζωής μου είναι να γίνω φως. Πώς θα γίνω φως? Εάν καθαριστώ. Εάν πετάξω από πάνω μου όλα τα αμαρτωλά πάθη, όλες τις ανομίες μου και όλες τις αμαρτίες μου. Και γι' αυτό για να το κάνω, όπως είπαμε στο προηγούμενο, το πολυκέφαλο θηρίο του εγωισμού, το πολυκέφαλο θηρίο, το οποίο είδατε πως μας έχει βραχυκυκλώσει. Όσοι δεν τα ακούσατε, το έχουμε φέρει σε CD, να το ακούσετε. Και είδατε, ενώ φαίνεται και λέμε δεν έχω εγωισμό, είδαμε την προηγούμενη φορά πόσα είδη εγωισμού υπάρχουν. Πόσα είδη που εμείς απλώς τα θεωρούμε απλές κινήσεις. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι πίσω από εκεί κρύβεται το εγώ μας. Έτσι λοιπόν αδέρφια μου, πρέπει να καθαριστούμε. Και αφού διώξουμε τον εγωισμό και όλα τα κεφάλια του θηρίου που το περικλείουν, τότε έρχεται η Αγία Ταπείνωση. Έρχεται η ταπείνωση. Και στον ταπεινό αποκαλύπτει το Θεός. Στον ταπεινό δίνει τη χάρη του. Στον ταπεινό λέει τις αλήθειες. Αυτό πέτυχε η Αγία Φωτεινή. Άρα, αν θέλουμε να ζήσουμε κοντά στο φως και να είμαστε συνέχεια από το φως, γι' αυτό είπε ο Χριστός, όποιος θεί στο φως, όποιος πάρει φως από το δικό μου, όποιος γίνει φως, δεν θα ζήσει, ούτε θα περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι. Ούτε σε αυτή τη ζωή, ούτε στην άλλη. Γιατί είναι φως. Άρα, ο πραγματικός χριστιανός που αγωνίζεται να καθαριστεί, αυτός δεν φοβάται την κόλαση. Αυτός δεν φοβάται ότι θα μπλεχτεί ανάμεσα στους δαίμονες και στους διαβόλους και στους τριβόλους στην άλλη ζωή. Αλλά αυτό από ποιον εξαρτάται, αδέρφια μου? Από εμάς. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Να λοιπόν τι έχει η Αγία Φωτεινή το Ευαγγέλιο σήμερα να μας διδάξει. Είδατε πόσα μηνύματα έχει πίσω από μια απλή κουβέντα. Δεν ανέπτυξα το Μεσσία. Δεν ανέπτυξα το Πνεύμα ότι είναι ο Θεός. Ανέπτυξα το που πήγε. Και γιατί είπε τις αλήθειες αυτές, τις μεγάλες αλήθειες, τις είπε σε μια αμαρτωλή γυναίκα. Γιατί ο Χριστός ήρθε, ζητήσε και σώσε το Απολλωνό. Ήρθε και αγκάλιασε πόρνες, τελώνους, μυχούς, όλων των ειδών τους αμαρτωλούς. Άρα εμείς δεν πρέπει να απορρίπτουμε τους αμαρτωλούς. Και το κάνουμε. Εγώ δεν κάνω αυτή την παρέα. Τι να κάνω τώρα? Δεν την κάνω παρέα, ούτε το κάνω αυτό παρέα. Υπονοώντας ότι είναι εξόλης και πρόλης. Πόσο λάθος είναι. Ποιο όμως αυτή τη γυναίκα το προστάτευσε ο Χριστός? Αυτή που ήταν εξόλης και πρόλης, αυτή προστάτευσε. Για αυτή τη γυναίκα πήγε η στέχη και μπροστά και είπε στους, στον λαό, ο αναμάρτητος πρώτος τον είπε ο Μαλέκη. Αυτή στήριξε. Αυτή υποστήριξε ο Χριστός. Και προσέξτε, δεν του ζήτησε τη βοήθεια. Πήγε μόνος του. Πήγε μόνος του. Εμείς αυτούς τους θεωρούμε παρακατιανούς. Εμείς είμαστε οι ευσεβείς. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Εμείς είμαστε αυτοί που τη στέλνουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που ξομολογούμεθα. Εμείς είμαστε αυτοί που εκκλησιαζόμαστε. Εμείς είμαστε αυτοί που μελετάμε την Αγία Γραφή. Είναι δυνατόν να καταδεχτώ να πάω στο σπίτι ευθυνής, αυθυνής ή αυτουνού? Έχουν χάσει και το όνομά τους. Έχει γίνει αυτουνού ή αυθυνής στο σπίτι. Μην περιμένετε τότε ότι είμαστε φως. Και όπως έχω πει, τσάμπα να έχουμε και το κεράκι. Για το κεράκι που μπαίνουμε μες στο ναό, αυτό το πράγμα είναι να μας θυμίζει. Αυτό το πράγμα συμβολίζει.
Εδώ που μπαίνεις, το κεράκι είναι ο εαυτό σου και το ανάβεις με το φως. Είναι για να σου θυμίσει να γίνεις φωτεινός και φωτεινή. Γι' αυτό το ανάβεις. Εσύ είσαι το κερί το σβηστό. Το κερί που ζει στο σκοτάδι. Ο άνθρωπος που είναι χωρίς φως. Και έρχεσαι στην εκκλησία, στο χώρο του Θεού. Γιατί? Για να με πάρει εμένα το σκοτάδι και να με ενώσει ο Θεός με το φως. Για να μπορέσω να πω, είδομεν το φως το αληθινό. Ελάβομεν πνεύμα εκουράνιο. Εύρομεν πίστην αληθήν. Να υπάρω το φως. Και αυτό το κάνουμε την απλή κίνηση αυτή. Πολλοί ανάβουν τα κεράκια για υπερηγείας. Δεν είναι για υπερηγείας το κεράκι. Δεν είναι για την υγειά μου το κεράκι. Όποιος θέλει για την υγεία, υπάρχει το χαρτάκι που γράφει πάνω υπέρ υγείας. Και το παίρνει ο ιερέας και το μνημονεύει μέσα στην προσκομιδή. Το κερί δεν είναι για την υγεία. Το κερί είναι για να μου θυμίσει ότι πρέπει να ενωθώ με το φως. Πρέπει να γίνω ένα με το φως για να μην ζήσω στο σκοτάδι. Μακάριος και ευτυχισμένος εκείνος, ο οποίος από αυτή τη ζωή έχει γίνει φως. Αυτός και όταν πεθάνει, ισχύει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Ούτως μεταβέπηκε εκ του θανάτου εις τη ζωή και εις κρίση ουκ έρχεται. Αυτός λέει, πέρασε εκ του θανάτου εις τη ζωή, πέρασε εκεί που είναι το φως και εις κρίση ουκ έρχεται. Αλλά και όταν αναστηθεί θα έχει ανάσταση ζωής. Οι δε άλλοι εις ανάσταση κρίσεως. Οι άλλοι θα οδεύσουν για ανάσταση κρίσεως. Ας γίνουμε λοιπόν φωτεινοί. Να και το κεράκι αυτό μας θυμίζει. Κατά πόσα αδέρφια μου όμως αγωνιζόμαστε. Αυτό τον αγώνα πρέπει να κάνουμε καθημερινά. Φέρουμε το όνομα του Χριστού. Λεγόμαστε χριστιανοί. Δηλαδή οι εκλεκτοί του Θεού. Λεγόμαστε χριστιανοί. Οι εκλεκτοί του Θεού. Όπως ο Ιησούς απεκάλυψε ότι αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτός είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού. Το ίδιο και εμείς φέρουμε το όνομα χριστιανοί. Είμαστε οι εκλεκτοί. Είμαστε όντως λοιπόν εκλεκτοί. Είναι η ζωή μας τέτοια. Είναι πως πρέπει να κάνουμε μεγάλον αγώνα καθάρισης. Αυτόν τον αγώνα τον αναλαμβάνει η Εκκλησία. Για να μας καθαρίσει από τα πάθη, μας καθαρίσει από τα αμαρτήματα. Και γι' αυτό την Εκκλησία την ονομάζουν πολύ σοφά οι Άγιοι Πατέρες νοσοκομείο. Για να μας θεραπεύσει τις πληγές, να μας θεραπεύσει τα πάθη, να μας θεραπεύσει τα αμαρτήματά μας. Να μας θεραπεύσει. Και από κοράκι που είμαστε, να μας κάνει λευκό περιστέρι. Από λύκος άγριος που είναι η ψυχή μας, να μας κάνει προβατάκι. Από αμαρτωλοί που είμαστε, να μας κάνει αγίους. Έτσι, την πόρνη αυτή, τη γυναίκα, σήμερα πήγατε όλοι και την προσκυνήσατε. Και την προσκυνήσα κι εγώ. Όλοι σήμερα προσκυνάταμε μία πόρνη, η οποία όμως έγινε φως. Έγινε φωτεινή. Άλλη φορά προσκυνάμε εγκληματίες. Εχθές προσκυνήσατε τον εγκληματία, τον μεγάλο. Κωνσταντίνο. Δεν έχεις φάξει λίγους. Πάρα πολλούς. Και τότε η βασιλής για να επικρατήσει ο ένας με το άλλο σκότωνε τον αδελφό του. Του βγάζει τα μάτια, τον τύπο, αλλά ξέρει τι γινόταν τότε. Στις βυζαντινές ίντρικες και στα σκοτεινά παλάτια που ένας δολοφονούσε δηλητηρίαζε τον άλλο. Δεν ήταν απειλαγμένος από αυτά ο Μέγας Κωνσταντίνος, αλλά ήταν ειδωλολάτης τότε. Όταν γνώρισε τον Χριστό όμως, ήρθε μες στο φως. Έγινε φως. Και το φως αυτό το μετέδωσε η Αγία Ελένη, η μητέρα. Και έγινε φως. Μα πάτε. Και εξαλείφθηκαν, χάθηκαν όλα αυτά που είχε κάνει. Και προσκυνάμε έναν εγκληματία, ναι. Όπως προσκυνάμε και τον ληστή που ήταν πάνω στο σταυρό. Ο ληστής τι ήταν, δεν ήταν ληστής. Ληστή το λέει το Ευαγγέλιο. Εκείνη την περίοδο για μια ληστεία δεν καταδικάζεσαι σε θάνατο. Δεν σε στέλνει κανένας στο εκτελεστικό απόσπασμα για μια ληστεία. Έκανε ληστείες μεταφώνου πάντοτε. Ήταν εγκληματίες και οι δύο ληστές.
Και γι' αυτό πήγανε σαν κακούργοι. Και με τα κακούργων ελογίστη ο Χριστός. Πού ήταν αθώος. Πήγαν αδέρφια μου και ήταν κακούργοι. Και όμως, ο ένας δέχτηκε πάνω στο σταυρό τα λάθη του. Και φώναξε εκείνο, το μνήστητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και γύρισε ο Χριστός όταν είδε αυτή τη μετάνοια και τι του είπε. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Από σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Και οι αγιογραφίες τον έχουν με φωτοστέφανο τον Χριστή. Τον έχουν με φωτοστέφανο και τον προσκυνάμε τον Χριστή. Τον κακούργο, τον δολοφόνο. Το ίδιο και την Οσία Μαρία την Αιγυπτία που δούλευε σε οίκο αλλοχής. 17 χρόνια ήταν διάσημη πόρνη με τον ένα και με τον άλλο. Και όμως την προσκυνάμε μια πόρνη. Γιατί την προσκυνάμε την πόρνη? Διότι δέχτηκε τι ήταν. Καθαρίστηκε. Γνώρισε τον Χριστό. Και από την ώρα που γνώρισε τον Χριστό άλλαξε όλη τη ζωή. Και σας ερωτώ αδέρφια μου και τελειώνω. Εμείς από την ώρα που γνωρίσαμε τον Χριστό τι αλλάξαμε? Πόσο άλλαξε η ζωή μας? Πόσο έγινε φως? Γι' αυτό η Εκκλησία σε αυτούς τους ανθρώπους που πράγματι ήταν μες στο βούρκο και το δέχτηκαν ότι ήταν μες στο βούρκο. Βλέπετε τι έκανε η Εκκλησία? Ότι τους ζωγράφισε στον τοίχο αλλά τους έβαλε στο κεφάλι ένα φωτοστέφανο για να μας δείχνει τι σε εμάς. Να μην ξεχνάμε ότι αυτοί ήταν αμαρτωλοί όπως είμαστε και εμείς, αλλά πήραν το στεφάνι. Πήραν το φωτοστέφανο στο κεφάλι τους. Και ότι σκοπός και εμάς, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε, να μην απελπιζόμαστε. Όπως δεν απελπίστηκε η Σαμαρίτιδα, δεν απελπίστηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος, δεν απελπίστηκε η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία και όλοι οι Άγιοι οι οποίοι απέκτησαν αυτό το φωτοστέφανο. Γιατί γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Για εμάς τους αμαρτωλούς. Ζητήσε και σώσε τον αμαρτωλό. Το ζήτημα είναι κατά πόσον εγώ το αποδέχομαι. Κατά πόσον μπήκε αυτό το φως μέσα στην ψυχή μου. Και από την ώρα που μπαίνει μέσα στην ψυχή μου, αλλάζει η ζωή μου. Αγωνίζομαι. Θα μου πείτε θα αλλάξει σε μια μέρα. Όχι. Θέλει αγώνα. Σας είπα ο άλλος για να αποκτήσει το πάθος της αοργησίας. Πόσα χρόνια εργάστηκε στον εαυτό του? 60. Άρα θέλει αγώνα. Αγώνα για να καθαρθούμε από τα πάθη. Και να γίνουμε φως. Φως, όπως βλέπουμε να γίνουμε ένα στέρι και εμείς στο πνευματικό στερέωμα. Πώς βλέπουμε το βράδυ τα στεράκια που φωτίζουν το σύμπαν. Έτσι αδέρφια μου, να είμαστε μέσα στη βασιλεία των ουρανών και εμείς ένα στέρι που θα φωτίζει. Ένα στέρι φωτεινό θα γίνουμε. Ήθε αδέρφια μου, η Αγία Φωτεινή να βοηθήσει, να μας στείλει το μήνυμα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε έναν αγώνα καθάρσεως των παθών και των αμαρτιών μας για να γίνουμε φως. Αμήν. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα αίρεος. Αμήν.